που μας παρακολουθούν εκεί και φυσικά να τα αφιερώσουμε σε όλη την Παναθηναϊκή οικογένεια που αυτή την ώρα έτσι είναι παρέα μας και είναι μαζί μας. Και φυσικά χωρίς τα παιδιά δεν θα ήταν δυνατόν να κάνουμε και εμείς αυτή την εκπομπή. Πάμε να απολαύσουμε Δημήτρη Διαμαντίδη έτσι και να δούμε λίγο δράση. Να ξέρουν κάτι, επειδή ο Βασίλης είπε κάτι το οποίο με συγκίνησε και δεν το λέω τώρα για μας ότι εντάξει. Η Έφη λέει πολλά φιλιά και χαιρετίσματα από Ξάξο, από Νάξο εμείς. Από Νάξο. Μπάρε μου λέει. Οπα. Γεια σου, ξέρεις εσύ κάτι δουλειά σου καλά εκεί πέρα, Χανή. Λοιπόν, η Έφη. Νάξο, ε. Πάρτα. Μόνη και ρεμή. Μόνη. Μόνη. Μόνη η Μάνιος. Μόνη η Μάνος, που το θυμάσαι το διευθυντή. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Να σου πω, ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε. Μπρο. Ο μπρο. Αυτός φταίει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή κάτι είπε ο Βασίλης ότι συγχαρητήρια στην εκπομπή μας κάνετε περήφανος και αυτά. Να σου πω κάτι, ρε Βασίλη. Εγώ νιώθω περήφανος που έχουμε τέτοια εκπομπή η οποία απαρτίζεται από τέτοια νοοτροπία φιλάθλους. Και θες ακριβώς, και κάτι. Μπράβο, δεν παίρνουν μόνο οι δικοί μας. Παίρνουν και οι Ολυμπιακοί. Βέβαια, τους κάνω την ερώτηση γιατί εδώ. Γιατί σου λέει παίρνω αλλού σε δική μας και δεν μπορώ να μιλήσω. Έστω και έτσι το δέχομαι, λέω δεν βαριέσαι. Είμαστε πολύ μεγαλόψυχοι εμείς οι Παναθηναϊκοί. Ανέκαθεν και παλαιόθεν. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι και εγώ είμαι περήφανος που έχω απέναντί μου, Βασίλη μου, ανθρώπους σαν και εσάς. Σαν εσένα, τον Δημήτρη, τον Κώστα, την Ειρήνη, τον Τάσο, τον Γρηγόρη, την Αντιγόνη, όλα εσείς τα παιδιά, τον Κυριάκο που μας παρακολουθείτε. Εγώ νιώθω περήφανος, ειλικρινά, διότι αν και το επίπεδο αυτών οι οποίοι παρακολουθούν ήταν πολύ χαμηλό, ειλικρινά θα στεναχωριόμουν, ίσως μπορεί και να είχα σταματήσει την εκπομπή. Θα έλεγα εντάξει, δεν αξίζει το χώρο μα σε αυτόν τον χώρο να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το αντικείμενο. Αλλά ειλικρινά νιώθω πολύ περήφανος που έχω απέναντί μου, μπορεί να μην σας βλέπω, να βλέπετε μόνο εσείς εμάς, αλλά νιώθω πολύ περήφανος, Βασίλη μου, ειλικρινά πίστεψέ με, που έχω απέναντί μου τέτοιους ανθρώπους. Και σας ευχαριστούμε και εγώ και ο Σάκης πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε από την ψυχή μας. Μου επιτρέπεις, γιατί κολλάει αυτά που λες με αυτό το μήνυμα που λέει ο Νίκος εδώ και λέει για κάποιους φιλάθλους και του Ολυμπιακού. Λέει, ας πούμε, πολύ ωραίος ο Στάθης. Λέει, τέτοιους οπαδούς θέλουν να παίρνουν εδώ. Μπράβο, σωστός και ο Περικλής, ο Ολυμπιακός. Του βγάζει το καπέλο. Ήθος, ευγένεια, διαλλακτικότητα, πολιτισμένος, διάλογος. Είναι ο μόνος Ολυμπιακός μαζί με εκείνον τον 73χρονο που έχει πολύ καιρό να τηλεφωνήσει. Κύριος Μάνος. Ναι, τώρα λέει θα είναι 74χρονος. Πλάκα κάνει ο Νίκος, μα και τον κύριο Μάνο λέει από την Καλυθέα, ο οποίος δεν σπάει νεύρα. Μπράβο, ρε Περικλάδα, λέει. Ο Μάνος, ο Ολυμπιακός από την Καλυθέα, μιλάει για τους. Μήπως είναι εκείνος που είχε βγει στην εκπομπή. Όχι, καμία σχέση. Όχι, ο κύριος Μάνος παίρνει πολλές φορές και είναι κύριος. Λάθος, έχω μπερδευτεί. Μπράβο, Περικλάδα, λέει. Μπράβο, ρε Μάγκα, αν και νέο παιδί δεν έχεις παροπίδες και δεν ακολουθείς το δρόμο σε εισαγωγικά που χαράσουν οι άλλοι συντοπίτες σου και ομοειδιάτες σου. Όλα αυτά σε εισαγωγικά. Να παίρνεις εδώ λέει, και να μιλάς όσο θέλεις, προσφέρεις την κουβέντα, είσαι ένας από εμάς, όμως, αυτό δεν μπορώ να το πω, αλλά να ξέρεις. Αν κάναμε μεταγραφές οπαδών, εσύ θα ήσουν ο πρώτος που θα μας ερχόταν στο μυαλό. Αυτό από μένα το κλούψα. Μα το είπε, ναι. Ναι, ρε, λέει, ναι, ρε Ολυμπιακή, αυτό σας έβαλε τα γυαλιά σε όλους. Και πάλι μπράβο, εμείς οι Παναθηναϊκοί είμαστε μάγκες και άντρες και δεν διστάζουμε να δίνουμε συγχαρητήρια όταν πρέπει. Σε ευχαριστώ, ρε Σάκη, λέει, που διάβασες αυτό το μήνυμα. Καλύτερα να ακούω κάτι ανθρώπου σπάνιο σαν τον Περικλή παρά κάτι ψευτοπαναθηναϊκούς που τηλεφωνούν εδώ και το παίζουν ιστορία. Ο Λάζαρος ξέρει ακριβώς ποιους εννοώ. Σπάνια περίπτωση ο Περικλής για Ολυμπιακούς. Πάντως αυτός είναι Παναθηναϊκός και δεν το ξέρει. Και άντε λέγει να του το εξηγήσεις. Έχει λέει μυαλά Παναθηναϊκού πάντως. Θυσίασε ένα μήνυμα για αυτόν, το άξιζε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο δράση, να δούμε λίγο Μίτσος Δημήτρη Διαμαντίδης. Διαμαντίδη. Πάμε.
Αυτός είναι ο μεγάλος Δημήτρης Διαμαντίδης, ξεπέρασε τις 1000 assist, εκπληκτικά καλάθια, αλλού κοιτάει, αλλού πασάρει. Πραγματικά, εγώ δεν κατάλαβα. Συνεργασίες είδες εκεί με Βαλβέρτη, με Μπατίστ, με... Ώρες να βλέπα το Δημήτρη, δεν βαριέσαι. Ταινία ολόκληρη να βλέπεις με το Δημήτρη, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, και ήθος, ήθος, παιδί με ήθος. Τελείωσε. Να, και είναι ένας από τους ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια βοηθάει ούτως ώστε μικρά παιδιά να γίνουν Παναθηναϊκοί, πιστεύω. Μια και το ποδόσφαιρο. Έκανε πολλούς Παναθηναϊκούς ο Δημήτρης. Εντάχει να πω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας πριν πάμε στην επόμενη γραμμή. Από το κινητό σας πληκτρολογείτε τη λέξη ΠΑΟ, γράφει το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54777. Στο κάτω μέρος της οθόνης το βλέπετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στο Facebook Αιώνια Πιστός μας βρίσκεται εκεί πέρα, Πεζά Λατινικά. Δύο σελίδες και το προφίλ μας. Και εκεί στέλνετε τα μηνύματα, στα διαβάζουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και φυσικά live επικοινωνία. Βάζετε στο τραπέζι ό,τι θέλετε να συζητήσουμε σε μια ελληνική εκπομπή σήμερα, θα έλεγα. Ελληνική Παύλα Παναθηναϊκή εκπομπή. Αιώνια Πιστός κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα. 2-10-51-41-196. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα ρε, τι έγινε ρε Μεσάς ρε. Κούλης. Τι έγινε Μεσάς. Τι έπαθες. Έγινε. Τα κόλπα πολύ, πολύ του Μπερλέκη, πολύ βαβούρα, πολύ ιστορία. Του Μπερλέκη. Του Μπερλέκη. Βραχνιάζουνε, ξέρω εγώ ότι σα στέλνουνε παράστα. Ναι. Ναι, κάτι γίνεται. Κάποιο κινητό είναι ανοιχτό. Έλα. Παρεμβολές, Λάζαρε, παρεμβολές. Παρεμβολής. Βέβαια. Κάποιος ξένος δάκτυλος Υπάρχουν και αυτά τώρα. Έχουμε και τον Γιούγκερ να μας κάνει μαθήματα. Αυτό πώς το είδες που είπε ότι πρέπει να ψηφίσουμε, ναι. Για πρώτη φορά είμαι 1945 μοντέλο. Αυτό το πράγμα πρώτη φορά το βλέπω. Τέτοια δουλοπρέπεια, τέτοια οσβιοκαμψία από ορισμένους τύπους που βγαίνουν τώρα στα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ και μας λένε ότι ξαφνικά τους πήρε ο πόνος για τους Έλληνες που έχουν 7.000 δολοφονίες στην πλάτη τους και απόπειρες αυτοκτονιών και από τα μπαλκόνια και από τις ταράτσες να βγαίνουν τώρα δακτύβρεκτοι και να μας λένε ότι πονάνε τους Έλληνες τώρα αυτή τη στιγμή. Και ξαφνικά τρελάθηκε ο Έλληνας ο Πρωθυπουργός αφού τον σύμφερνε τόσο πολύ αυτά που του λέγανε και ήταν τόσο καλά για τους Έλληνες και σηκώθηκε και έφυγε από εκεί και ήρθε στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω αν με παρακολουθάτε. Βεβαίως. Εύκολα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό μας. Αισθάνομαι, όχι διπλά, τριπλά και εν πάση περιπτώσει υπερήφανος, που έχουμε στις τάξεις μας έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή που προέρχεται από την Αγγλία και είναι τιμή για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχει στη χώρα και ειδικά ο Παναθηναϊκός στους κόλπους τους τέτοιον επαγγελματία και τέτοιον άνθρωπο. Εγώ του βγάζω το καπέλο σαν Έλληνας. Το Λούκα Στήλ, λες. Του παλικαριού αυτού, ναι. Είναι παλίκαρος μεγάλος. Τέλος. Ωραίος. Και αυτό δείχνουμε ποιότητα φιλάθλων, ποιότητα συλλόγου και ό,τι συνεπάγεται γύρω από αυτό το θέμα. Όσον αφορά για τις μεταγραφές και το πώς θα πάει η ομάδα, αυτό θα δείξει. Έρχονται αυτές οι μεταγραφές, από ό,τι ακούγονται από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το σπορ, λένε ότι ο ένας, ειδικά ο Ισπανός, είναι καλός παίχτης. Έτσι λένε για το Σάντζες, πώς το λένε αυτό το παλικάρι. Ναι, Σάντζες. Είναι ναι, και δυναμικός, έτσι, εντάξει, ναι, όλοι στο γήπεδο κρίνονται βέβαια. Τώρα, από εκεί και πέρα τρέξανε κάτι οι προβοκάτορες, να πούμε όπως τώρα συνηθίζεται να βγαίνουν και να λένε για τον Εσχέν. Τι ότι είναι. Θα χτυπήσουν τα μηχανήματα στο αεροδρόμιο. Έτσι και ο ΣΕΣΕ χτυπήσαν τα μηχανήματα. Θα θυμάσαι καλύτερα γιατί τους θα έχεις σηκώσει και εσύ από αυτή την εκπομπή. Ότι για το ΣΕΣΕ όταν ήρθε, το ίδιο πράγμα σου λέγανε. Σε παίρνανε και σου λέγανε κάποιοι ότι θα βαρέσει το μηχάνημα και μην πάτε κοντά γιατί θα φύγει καμιά βίδα και θα σας χτυπήσει. Ήρθε λοιπόν ο ΣΥΣΕ, έκανε τη δουλίτσα του, πέταξε 50 κομμάτια. Φύγανε όλες οι βίδες μέσα στο τέρμα. Ναι, φύγανε όλες οι βίδες μέσα στις αιστείες. Μέσα στις αιστείες φύγανε όλες οι βίδες. Παξιμάδια, γκρόβερ, λοιπόν, ροδέλες, φύγανε όλα. Αυτά τα ολίγα για να μιλήσει και κάποιος άλλος. Γεια σου, Κούλη. Εύχομαι οι Έλληνες να κάτσουν, να σκεφτούν και αυτό το ποιματάκι εδώ τώρα που κάνουν το πλήσιμο εγκεφάλου.
τα 60 ευρώ, αυτά ξέρεις τι τα κάνουνε. Καταλαβαίνετε, σας έξυπνα παιδιά και οι δύο. Τα κάνουν οι τύποι που θέλουν να διώξουν μια κυβέρνηση αριστερή, γιατί στην Ευρώπη υπάρχουν κι άλλα από πίσω μετά τον Τσίπρα. Υπάρχουν οι Ισπανοί, αυτό που είπαμε στην αρχή. Έτσι, μπράβο. Υπάρχουν οι Ιταλοί, υπάρχουν οι Εγγλέζοι που πάνε για δημοψήφισμα τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα φορτώνουν. Και τόσο καλός χριστιανός ο Γιούγκερ που βγήκε σήμερα να μας κάνει μάθημα. Και εγώ ρωτώ αυτούς που θα ψηφίσουν ναι, υποτίθεται την Κυριακή. Εάν ο λογαριασμός τους έρθει με 23% ΦΠΑ στο ρεύμα τη Δευτέρα, τι θα λένε? Για να βγει ένας να μου πει. Να βγει ένας να μου πει. Και αν ήθελε ο Πρωθυπουργός να τους πουλήσει, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση, γιατί υπογράψει το χαρτάκι και θα είμαστε μια χαρούλα τώρα. Και θα πληρώναμε 23%. Εσύ που είσαι επιχειρηματίας τώρα, θα πλήρωνες 100% χωρίς να έχεις πράξει τίποτα. Και να μην κάνω ανακεφαλαίως εγώ τώρα να λέω τι θα μας είχαν βάλει, γιατί θα ξεφύγω λιγάκι και θα βάω κόκκινη κάρτα. Αρκετά. Στα 4 που τους έλεγε ο Καμένος. Εγώ αυτό έχω να πω. Στα 4. Καλά, εγώ πάντως λίγομαι και με άλλα γεγονότα που είδαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι όταν τώρα πας ως μείζον θέμα, έτσι, το θέμα του δημοψηφίσματος στη Βουλή. Σε παρακολουθεί όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος. Η Ελλάδα και ξαφνικά όλα τα κόμματα, ο ένας ψηφίζει ναι, ο άλλος όχι, οτιδήποτε, και βρίσκεται ένα κόμμα το οποίο είναι στην αριστερά, που είναι το ΚΚΕ, και δηλώνει παρόν σε μια τέτοια στιγμή. Έλατε. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά είναι δυνατόν σε τέτοιες στιγμές να μην μπορεί ένα κόμμα το οποίο είναι μέσα στο κοινοβούλιο να πει ναι ή όχι, να δηλώνει απλά παρόν, ότι απλά υπάρχω, είμαι εδώ. Ναι. Δεν θα πρέπει να πάρει θέση. Εγώ θέλω να τους ρωτήσω αυτούς, κύριε. Γιατί μίλησες για αριστερά για πω, και λέω εντάξει. Ωραία. Θα πω δύο κουβεντούλες και θα κλείσω για να μιλήσει και κάποιος άλλος. Τι σημαίνει, αυτό εξήγησε μόνο, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν έχω και πολλά, με έχεις δει. Ναι. Δεν έχω και πολλά, αλλά αρχίζω και βγάζω φύτρες τώρα με αυτά που ακούω. Αρχίζω και βγάζω φύτρες με αυτά που ακούω. Λοιπόν, αυτή τη τακτική που ακολουθάει η Νέα Δημοκρατία στην πλειοψηφία της και ακολουθάει και το ποτάμι, εγώ θα τους δώσω μια συμβουλή, σαν 70 και βάλε που είμαι. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι κυβερνώντες να τους αφήσουν να μιλάνε συνέχεια, αυτούς τους ανθρώπους να ακούγονται συνέχεια, να εκτίθονται, και οι άλλοι που τα λένε να ψάξουν να βρουν κανένα λαγούμι να μπουν μέσα, και είναι τελείως προκλητικοί να βγαίνουν στον ελληνικό λαό και να του λένε ότι τώρα τους πήρε ο πόνος για τους Έλληνες, εκεί που μας φτάσανε. Τον 6ο του 12, ποιος του έδωσε το δικαίωμα εμένανε του κυρίου Αυτουνού, όποιος και να λέγεται, Βενιζέλος λέγεται, Σαμαράς λέγεται, να μου κόψει τη σύνταξη, που δούλευα 45 χρόνια ανεπίσημα, 40 επίσημα, και πλέον σαν τον κερατά. Την Ελλάδα. Και δεν χρώσταγα καμιανού. Κουλή. Γιατί μου έκοψε μένα τη σύνταξη, μπορεί να μου πει. Ένας από αυτούς, τους μάγκες, και που μου σηκώνουν το φρυδάκι και παίρνουν το υφάκι και μου κάνουν τους πατριώτες. Εγώ λοιπόν που δεν βγήκα και δεν είμαι διάσημος, τους λέω ότι ο πατριωτισμός, όπως λέει το Σύνταγμα, είναι ευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και όλοι οι Έλληνες είναι ίσχυοι. Εγώ λοιπόν ο πατριώτης, ο οποίος δεν φαίνομαι, έστειλα το παιδί μου οικειοθελώς στην Κύπρο να υπηρετεί, οικειοθελώς. Πήγε και δήλωσε ο γιος μου να πάει στην Κύπρο να υπηρετεί στην πατρίδα. Αυτός είναι ο πατριωτισμός και όχι αυτός ο δουλοπρεπεμπός που μας κάνουν οι τύποι αυτοί και μας βγάζουν το γιου και να μας φέρνει μηνύματα και φυρμάνια, λες και είμαστε στην εποχή του Χόντζα. Τελείως, ο κόσμος ξύπνησε, άλλους λωτούς δεν τρώνε. Καλό σου βράδυ, γεια σου Κούλη. Για το είδωνο της φωνής, αλλά έχω τρελαθεί. Στείλανε ανθρώπους γέροντες σήμερα στα μηχανήματα που άκουγα στο Real FM το πρωί. Πρέπει να ντρέπονται. Και πήγανε για 10.000, αν είσαι χριστιανός ρε Λαζαρέ, να σηκώσει 10.000 ο γέροντας από τη στιγμή που έχει ενημέρωσει ότι θα είναι κλειστή η τράπεζα η κυβέρνηση, να σηκώσει 10.000 ευρώ από το MTM. Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι δυνατόν ποτέ? Όχι μπανανία που είπε ο Σάκης
κάτι και παραπάνω. Δηλαδή έλεος πια. Χειρότερα τα κάνανε τα πράγματα. Προσπαθούν τώρα να τα μπαλώσουν, να τα πάρουν πίσω. Γιατί έχουν, σφίγγουν οι κόλλοι τώρα, να το πω έτσι λαϊκά. Αρχίζουν και σφίγγουνε. Λοιπόν, καλό σου βράδυ, Κούλη. Γεια σου. Γεια. Καλησπέρα στο φίλο του Θοδωρή από το Μεγάλο Πεύκο. Σάκη Γερά λέει και Λάζαρε, δημοψήφισμα θα ψηφίσουμε ποτέ ξανά πρωτάθλημα στον Πειραιά. Α, ναι. Πήρε, α, Θοδωρή, ναι, πήρε. Αν μας βάλουν δημοψήφισμα, τέτοια ναι, ερώτηση, εντάξει, την απάντηση όλοι οι Παναθηναϊκοί την ξέρετε. Να πούμε ότι... Αλλά τώρα και σε αυτά να κλείσουμε εδώ με του Κούλη, γιατί εντάξει είναι αθλητική εκπομπή, έχει και άρωμα Ελλάδος σήμερα, έτσι κι αλλιώς και όλες ελληνική οι εκπομπές. Αθλητική εκπομπή είναι σήμερα. Ελληνική αθλητική εκπομπή. Και ένα άλλο πράγμα, Κούλη, τώρα το οποίο, εντάξει, είπα για το Κουκουέ, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση, σε τέτοιες στιγμές κάποιοι απλά να δηλώνουν παρόν. Θα πρέπει να πάρεις θέση. Κατηγορεί κάποιος τον Πρωθυπουργό ότι δεν παίρνει μια σαφή και ξεκάθαρη θέση. Μα όταν σας φέρνει ένα δημοψήφισμα, το οποίο είναι νόμιμα και συνταγματικά νόμιμο, έτσι, στο κοινοβούλιο και απαντάς απλά ότι υπάρχεις, ότι είσαι παρόν, δεν λες ούτε ναι ούτε όχι, νομίζω ότι μετατίθεται το πρόβλημα και η ευθύνη. Έτσι. Η μπάλα πάει στην κερκίδα πλέον, δεν είναι στο χορτάρι. Επίσης, τώρα αυτό το αστείο, το άλλο αστείο, κάθε ένας που βγαίνει και λέει ναι, μένα, μπλα μπλα μπλα, μπλα, αλλά εμείς παραλάβαμε καμένη γη. Ρε, πείτε μου, ρε, πόσες καμένες γες, πόσοι καμένη γη παραλάβατε ο καθένας από εσάς. Καλά το πες, καλά το πες. Πόσοι καμένη γη. Όλοι καμένοι γη παραλάβατε. Και κανένας δεν φταίει. Ωραία. Κανείς δεν φταίει. Δηλαδή, είδα σήμερα, εντάξει, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπλα μπλα μπλα, εμείς όπως παραλάβαμε καμένη γη. Ο προηγούμενος τα ίδια. Ο προηγούμενος, πείτε μου εσείς, να φτάσουμε στον πρώτο, μέχρι τον τελευταίο, να ξέρουμε ποιοι έχουν τις ευθύνες. Αν και δεν είναι η ώρα τώρα των ευθυνών, έχουμε χρόνο για αυτά. Ή μάλλον θα έχουμε χρόνο για αυτά. Λοιπόν, παραλάβαμε καμένη γη. Ωραία. Και λέω δεν ξέρω τώρα πόσο την κάψαν αυτοί εδώ πέρα. Δηλαδή είναι 4 μήνες, ρε παιδιά. Πότε προλάβαμε και την κάψαν και αυτοί. Που είναι τόσα χρόνια. Λοιπόν, όλοι καμένοι γη. Και αυτοί τώρα μπορεί να πούν παραλάβαμε καμένοι γη. Ωραία. Και τι γίνεται. Θέλουμε ένα πολιτικό, ρε παιδιά, να την αναστήσει αυτή τη γη, την καμένη που λέτε. Να μην λέτε παραλάβαμε καμένοι γη. Πάρτε την, οργώστε την, καλλιεργήστε την και δώστε τη στον επόμενο να μην είναι καμένη γη. Να είναι καλλιεργημένη. Δηλαδή, αν κύριε Σαμαρά, εσείς παραλάβατε καμένη γη και οι επόμενοι που το λένε, δώσατε κι εσείς καμένη γη. Και ο προηγούμενος το ίδιο έκανε δηλαδή. Πείτε μου, ποιος θα δώσει μια γη η οποία δεν είναι καμένη στους επόμενους. Θυμηθείτε ποια κυβέρνηση είχε 0 πληθωρισμό, 0 τιμάριθμο, 0 όλα. Πείτε μου μία. Μία κυβέρνηση. Από το οικονομικό κράκ και μετά. Από το 29, αν θέλετε. Ή θέλετε μετά τη μεταπολίτευση. Πείτε μου μια κυβέρνηση. Λοιπόν. Υπάρχει. Δεν μπορώ εγώ να δώσω την απάντηση. Δεν είμαι αρμόδιος και δεν είναι πολιτική εκπομπή. Και ούτε χειραγωγούμε κοινή γνώμη εδώ πέρα όσον αφορά τα πολιτικά. Ψηφίστε κατά συνείδηση και όχι κατά το συμφέρον της τσέπης σας. Το εθνικό συμφέρον της Ελλάδος μας και των παιδιών μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα αθλητικά μας. Να πούμε ότι μέσω Δανίας ήρθε στη χώρα μας ο Γερμανός Ράσμους Θελάντερ ή Τελάντερ, άλλος Τελάντερ, άλλος Τελάντερ, τέλος πάντων. Με πτήση από την Κοπεχάγη μέσω Θεσσαλονίκης. Πρώτες του δηλώσεις δήλωσε ότι είμαι χαρούμενος που είμαι στην Ελλάδα. Είμαι χαρούμενος που έρχομαι για έναν μεγάλο σύλλογο. Θα δω τους ανθρώπους ομάδας και θα πω περισσότερα σε επόμενες ώρες. Τον ρωτήσαν σχετικά με το αν έχει μιλήσει με τον Ρενέ Χέντριξεν και είπε ναι, εννοείται. Είμαστε στην ίδια ομάδα. Θεωρείται μεγάλος παίκτης στη χώρα μου και με έχει ενημερώσει. Έδειξε πολύ διαβασμένο σχετικά με τον Παναθηναϊκό και τόνισε πως είναι ένα μεγάλο κλαμπ που παίζει στο Champions League. Έχει μεγάλη ιστορία και θερμούς οπαδούς. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και θα είμαι 100% αφοσιωμένο στο κλαμπ. Και τέλος, ερώτηση που του έγινε για τους υπόλοιπους Δανούς που έχουν αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε: ναι, γνωρίζω ποιοι άλλοι έχουν παίξει στην ομάδα. Πρώτα πρέπει να τελειώσει η μεταγραφή και μετά θα πούμε περισσότερα. Αμέσως μετά το τέλος των δηλώσεων έφυγε από το Ελευθέριος Βενιζέλος, πήγε στο Γιώργιος Καλαφάτης και θα περάσει, πέρασε μάλλον από τις εξετάσεις και πιθανότητα αύριο θα ολοκληρωθεί και τυπικά το υπόλοιπο σκέλος της μεταγραφής. Τελάντερ λοιπόν, εύχομαι Τελάντερ να είσαι αφοσιωμένο στο κλαμπ και όχι στο κλαμπινγκ. Καλό αυτό. Ναι ρε φίλε. Καλό. Ναι, γιατί οι ξένοι τους αρέσει και το κλαμπινγκ λίγο. Τους έχουμε δει σε Αργυρούς, σε Ποσειδόνιες. Λοιπόν, καλό είναι, κύριε Τελάντερ, πολύ σωστά τα λέτε, σεβαστή άποψή σας, να είστε ένθερμος οπαδός και αφοσιωμένος, όπως είπατε, στο κλαμπ. Σε αυτό το μεγάλο κλαμπ. Έτσι, και όχι στο κλαμπινγκ.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Ένα μήνυμα και πάμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει ένα μεγάλο όχι την Κυριακή, γιατί αυτή φταίνε σε μεγάλο βαθμό που μου κόψανε το γήπεδο. Ο φίλος μας ο Γιάννης τα λέει αυτά. Λόγω δουλειάς που στα καλύτερα χρόνια, τα πιο δημιουργικά μου, είμαστε χωρίς δουλειά. Τα τελευταία 3 χρόνια. Λοιπόν, ήμουν ενάντια του Σλούκα και συμφωνώ με τον Λάζαρο. Εύχομαι τα καλύτερα στην Πανάθα μου, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και σε εσάς για την εκπομπή σας. Και ευχαριστώ τον Θεούλη που με φώτισε και έγινε Παναθηναϊκός λόγω Σαραβάκου, που είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα ένα καταπληκτικό αφιέρωμα που κάναμε με τον Φίλιππο. Κάτι τώρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Πάμε, δείξτε, καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Σπύρος από Λόφο. Γεια σας, Σπύρο. Τι κάνετε? Όλα καλά, εσύ? Καλά μου εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι με προσβάλλει στην Έλληνα να δέχουμε μαθήματα από τους οκογλύφους και από το Γιούγκερ. Το άκουσες, έτσι, αν είναι δυνατόν, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Απλώς έχουν φοβηθεί όλοι με τον Τσίπρα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει ένας πρωθυπουργός και οι Έλληνες θα μπουν πάλι στην πρωτιά. Εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα αντί να πάνε όλοι μαζί να βοηθήσουν τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον κάθε Έλληνα πρωθυπουργό, έτσι. Κάνουν και του κάνουν πολύ πόλεμο. Και ειδικά πιο πολύ από τον Θοδωράκη. Εγώ περίμενα από τον Σαμαρά και ο Θοδωράκη κάνει πιο πολύ πόλεμο. Εγώ χωρίς... Άκου... Ένα μεγάλο όχι την Κυριακή. Σπύρο, εγώ αυτό που θέλω να πω, και το είπα και στην αρχή της εκπομπής, σε αυτές τις κρίσιμες ώρες που περνάει η Ελλάδα μας, κανονικά, όλοι θα έπρεπε να είμαστε μια γροθιά. Αυτό. Εννοείται ότι όλοι δεν είμαστε το ίδιο. Τι εννοώ? Εγώ μπορεί να έχω μια άλλη άποψη, εσύ μια άλλη άποψη, αλλά κάπου, κάποια στιγμή πρέπει να καταλήξουμε κάπου, τουλάχιστον προς το εξωτερικό, μπράβο, να φαινόμαστε, αλλά και να είμαστε όλοι ενωμένοι. Δυστυχώς. Εντάξει, οι Έλληνες έτσι είμαστε, βλέπεις, και στις ομάδες, σε όλα έτσι είμαστε. Αλλά σε αυτά τα τόσο μεγάλα, σοβαρά θέματα, έτσι, μπράβο, θέματα, πρέπει να είμαστε μια γροθιά. Μιλάμε για ένα εθνικό γεγονός. Μιλάμε, αφορά όλους μας, αφορά τα παιδιά μας και εμάς τους ίδιους. Καλά, εμάς μας έχουν ψιλοκαταστρέψει, βέβαια. Σίγουρα. Να αφήσουμε, έτσι δεν είναι? Και όταν βλέπω εγώ προχθές στη Βουλή, ο καθένας, δεν ξέρω για ποιους, για τους δικούς του λόγους, τραβάει το δικό του δρόμο. Εντάξει, δεν είπα να συμφωνήσουν όλοι 100%, αλλά τουλάχιστον κάπου να βρεθεί μια μέση λύση. Στο εξωτερικό τουλάχιστον να φανεί ότι η Ελλάδα είναι έτσι, είναι μια γροθιά. Είμαστε μπάχαλο, αυτό δείχνει. Καταρχήν ο Τσίπρας έριξε επίπεδο στη Βουλή. Μόλις είπε Σαμαρά, έλα μέσα, δισπουτούμε μετά, αν θέλετε, ελάτε μέσα. Γιατί φτιάχνει Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα το έκανε αυτό, αν ήταν δηλαδή πρωθυπουργός? Δεν νομίζω. Εγώ καλά έκανε, ορθώς έπραξε, με σύνεση, υπομονή. Σίγουρα. Καλά, ορθώς έπραξε. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν κάνεις αυτό. Δηλαδή, όσο και δίκιο να έχεις, σου λέω εγώ, βρίσκεις άλλους τρόπους να το εκφράσεις. Σίγουρα. Έτσι δεν είναι? Πάω εγώ να πω, παιδιά, ότι πιστεύω θα βγούμε ενωμένοι την Κυριακή. Και δεν θα φύγουμε από το ευρώ. Όσο και δύσκολα είναι τα πράγματα. Να βάλει αυτό στο χέρι του, βέβαια. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ ακόμα δεν ξέρω, ξέρεις τι δεν ξέρω, το ένα ναι, αυτό που είπε ο Λάζαρος πριν, ή ένα όχι, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Γιατί το ερώτημα δεν θεωρώ ότι είναι τόσο ξεκάθαρο. Τι είπε και ο Λάζαρος? Θες να είσαι στην Ευρώπη? Ναι. Θες να είσαι στο ευρώ? Ναι. Θες τα μέτρα? Όχι. Οπότε αυτά συγκρούονται. Τι γίνεται? Είναι το ψιλοπαγίδι, ψιλογικά. Άσενα, γιατί ακριβώς το ερώτημα δεν το έχω δει ξεκάθαρο. Το ξέρω. Τι να πω, παιδιά, εγώ υπάρχει πιστεύω και ότι άλλη ερώτηση. Ελλάδα... Υπάρχει και άλλη ερώτηση. Θες να φορολογηθεί ο πλούτος και να μην φορολογηθεί ο μέσος Έλληνας? Μα βλέπεις αγρότες τώρα όλοι. Ναι, θα πούμε. Εκεί ναι, θα πούμε. Θες να σου πω ένα ναι? Να φορολογηθεί ο πλούτος που είναι το 5% στην Ελλάδα και να μην φορολογηθεί ο μέσος Έλληνας? Ναι, θα απαντήσω. Ναι, θα πούμε. Ναι. Λοιπόν, πείτε μου ρε παιδιά, ποιο είναι ξεκάθαρο το ερώτημα, να σας δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση. Τι ναι και όχι? Αυτό το ναι και όχι εμένα δεν μου λέει τίποτα και είναι και λίγο. Δεν είναι ξεκάθαρο το ερώτημα, εγώ αυτό θέλω, πιστεύω. Ναι, σίγουρα. Ας μας πούνε ακριβώς τι είναι αυτή η ερώτηση, σίγουρα. Τι περιέχει, αν θα έχει και άλλα σκέλη ή θα είναι μόνο δραχμή ή ευρώ. Ναι, μπράβο. Τι ακριβώς είναι, είναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Τώρα, τι 5 χρόνια τι κάνανε, καταστρέψαν τον κόσμο. Τι κάνανε, δηλαδή βγαίνουν και μιλάνε, τι κάνανε? Καλά, εγώ θέλω να μου απαντήσει κάποιο από αυτού του 300, όχι του Λεωνίδα. Όχι του Λεωνίδα, τους άλλους 300, ναι. Εάν έχει βγει έξω σήμερα, να πάει σε ένα φούρνο, σε ένα πλυντήριο, σε μια τράπεζα, σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα βενζινάδικο. Και αν έχει πάει μέρα. Σήμερα, να δει πόσες επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί σήμερα. Πόσες επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Φίλες μου, τα μόνα που δουλεύουν σήμερα είναι τα σούπερ μάρκετ και τα βενζινάδικα, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Φίλο μου, φούρναρης εδώ στη γειτονιά, στο λόφο που μένω, 15 ευρώ έσπραξε κανένα σήμερα, παιδιά. Ποιο? Φίλο μου, εδώ φούρναρης. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Κατάλαβε. Ένα άλλο φίλο μου που έχει συντήκη κατσέτες, 7 ευρώ έσπραξε. Ναι, πώ θα πληρώσουν αυτές τις μέρες, καταστρέφεται κόσμο, να ξέρεις. Καταστρέφονται επιχειρήσεις και κόσμος.
Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι από εδώ δικοί μας και οι έξω οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αλλά που έξω δεν τους νοιάζει, έτσι. Έχουν καταστρέψει τον κόσμο, τις επιχειρήσεις. Δουλεύουν μόνο τα βενζινάδικα. Τα σούπερ μάρκετ. Και τα σούπερ μάρκετ. Τα οποία και αυτά, μην νομίζω ότι τώρα θα οικονομήσουν. Συσσωρευμένη η δουλειά, η οποία μόλις τελειώσει αυτό το θέμα, λέω εγώ σε μία εβδομάδα, θα πατώσουν και αυτοί μετά. Δεν πρόκειται να ξαπατήσει κόσμος. Εκεί θα έχουν πάρει ήδη τόσα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά μετακυλούν στην οικονομία. Δεν το έχουν καταλάβει. Είναι κάποιο σχέδιο το οποίο εμένα μου θυμίζει σχέδιο εξόντωσης αυτό. Αυτό προσπαθούμε να εξοντώσουμε. Σχέδιο εξόντωσης. Να σου πω κάτι. Πριν γίνει αυτό, αν θυμάσαι, τι ακούσαμε. Θέλανε, ας πούμε, το ΦΠΑ στα νησιά να το πάνε, ξέρω, 23%. Πώς το λέγανε. Σε αντίθεση με τους Τούρκους που από 8 το κάνανε, θα το κάνανε 6, νομίζω, 6, κάτι 6, τέτοιο. Το κάνανε, νομίζω. Μπράβο. Το αυτό κάνανε. Τι σημαίνει, σαν να λες λοιπόν στους έξω που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα μας για τουρισμό, μην πάτε στην Ελλάδα, πηγαίνετε στην Τουρκία. Δηλαδή, κάτι μου βρωμάει σε όλο αυτό εμένα. Σίγουρα, ναι. Με το φτωχό μου το μυαλό. Το επιδιώκουν. Τέλος πάντων, Σπύρο. Τέλος πάντων, επειδή είναι και κάποιος άλλος, δεν θα πω για αθλητικά σήμερα που είναι η μέρα έτσι. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Έγινε, Σπύρο, έγινε. Καλό βράδυ. Και ο Κέρ είπε ότι κάνανε πίσω. Δεχτήκανε, λέει, το θέμα αυτό για τα ξενοδοχεία για το 13%. Μετά. Εντάξει, δεν ξέρω μετά, πριν, τώρα, δεν ξέρω. Δεν το θέμα είναι το δεχτήκα. Καλό είναι να λέμε τα γεγονότα όπως είναι. Εγώ σου λέω ότι είχε γίνει πριν. Τώρα, και μέσω πλην σαφώ βγήκε και κατηγόρησε σήμερα την κυβέρνηση ο Γιούνκερ ότι δεν έχει ενημερώσει σωστά τον ελληνικό λαό και ότι ακόμα ήταν υπό διαπραγμάτευση όλα αυτά τα οποία μπορούσαν να τα συζητήσουν και κλείσανε τις πόρτες, λέει οι Έλληνες, και σηκώθηκαν και φύγαν. Και ότι είναι πολύ απογοητευμένος από τη στάση της κυβέρνησης, δηλαδή φοβερά. Ναι, αλλά την Κυριακή ψηφίστε, μας είπε τι να ψηφίσουν όμως, έτσι. Αλλά βγήκε μετά και λέει ψηφίστε ναι, παιδιά. Ναι, σε τι όμως, δεν έχω καταλάβει. Λέει πείτε σε όλα ναι. Όπως σήμερα άκουσα και τον κύριο Σαμαρά στο κοινοβούλιο, ο οποίος έλεγε πείτε σε ναι. Όλα ναι. Πείτε ναι εδώ, πείτε ναι εκεί, πείτε. Και άλλους πολιτικούς μπορεί να ακούσουμε. Δεν καταφέρομαι εναντίον ενός πολιτικού. Μα δεν μιλάμε συγκεκριμένα. Εγώ δεν. Ειλικρινά, πραγματικά, καταρχήν, εγώ προσωπικά δεν ανήκω σε κάποιες τάξεις πολιτικής ιδεολογίας, διότι πλέον όλα τα κόμματα είναι και μια φιλοσοφία δική μου ότι τα περισσότερα κόμματα πλέον συγκλίνουν, όποιος καταλάβει. Απλά πράγματα είναι, παιδιά. Ανοιχτό το μυαλό να έχετε. Να σας πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση πριν λίγα χρόνια, πριν 10-15 χρόνια, να έλεγες ότι θα συμπράξουν δύο κόμματα να κάνουν μια κυβέρνηση. Θα σου λέει καλά τρελός. Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Γιατί είδες η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Εγώ όσες φορές το έχω ακούσει, έχω δει κυβέρνηση Εθνικής Φαγωμάρας. Ναι, είδες εσύ Εθνικής Φαγωμάρας. Να δηλαδή, φαγωθούμε μεταξύ. Πριν 10-15 χρόνια, να σου λέγω θα γίνει αυτό, τι θα έλεγες. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Με τίποτα. Λοιπόν, λέει ο Νίκος στο τελευταίο του μήνυμα την Κυριακή, όχι σε όλα. Λέει υποτέλεια και εξάρτηση εμείς δεν θέλουμε. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και έτσι θα παραμείνουμε. Ελευθερία ή θάνατος, πάρετε το πλαστικό σας χρήμα, τα κομπιουτεράκια σας, το ενιαίο σας νόμιμα, τις αλυσίδες και την τράπεζά σας και άντε να φύγετε από εδώ. Ευρώπη, να. Μην ταράζεσαι, Σάκη. Λέει ένα παλιό σύνθημα ήταν μόνο. Ελευθερία στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό και στον μπάσκετ. Καλά μυαλά μαζί με την Ευρώπη και τα μνημόνια. Λέμε όχι και στον Έρσενκ. Πάρτε τα μεταλλαγμένα σας βούτυρα και τα κουβαδάκια σας, λέει, και άντε αλλού να παίξετε. Και τελειώνει με ένα σύνθημα. Καπίνο, ζούμε στο θρύλο να σε δούμε. Να πάμε στην επόμενη γραμμή, ναι, αν είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα. Γεια σου, Σάκη. Γεια σου, Λάζαρε. Καλησπέρα. Ο Δημήτρης είμαι από την Ελευσίνα. Γεια σου, Δημήτρη. Αν με θυμάστε, βέβαια. Βεβαίως. Ρε παιδιά, σήμερα ακούσουμε τον Παναθηναϊκό μας ή θα ακούμε τα πολιτικά, ρε παιδιά. Πρέπει να ακούσουμε για τον Παναθηναϊκό. Τώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούμε πολιτικά και πολιτικά. Αν και η δική μας εκπομπή το πάμε στο πολιτικό, αμάν, βαρεθήκαμε πια. Δεν πάει άλλο γάμο τον πελά μου. Πάμε να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, Μόνο Δημήτρη. Μόνο για τον Παναθηναϊκό να μιλάμε, ρε παιδιά. Μόνο για τον Παναθηναϊκό. Όχι. Ένα παράπονο έχω μόνο για τον Πόστο Λάζαρο και μετά θα κλείσω. Το παράπονο μου είναι με Λάζαρο όταν έχουμε ένα παίχτη και φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τον υποστηρίζουμε. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Κατάλαβες για ποιο παίχτη μιλάω. Δεν θα το αναφέρω στον αέρα, εκτός αν θες να το πω. Όχι, πες το, για ποιον. Λοιπόν, δεν θα το πω τώρα, αλλά όταν φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, είτε είναι άχρηστος, είτε είναι χρήσιμος, δεν θα πούμε κουβέντα. Συμφωνώ μαζί σου. Κριτική μπορούμε να κάνουμε, δεν έχει βρει κάποιο. Μισό λεπτό. Όχι, δεν μπορώ να πω όταν μου φοράει εμένα το τριφύλι στο στήθος, δεν θα πω ότι δεν μου κάνει,
Μου κάνει και παραμουκάνει. Δεν θα φτιάξει ποτέ ομάδα έτσι εσύ. Όχι, όμως. Όχι, Σάκη μου, θα τη φτιάξει με την ομάδα. Πώς θα τη φτιάξει εσύ. Βρε, με τι με τον Κουντρουμπή θα φτιάξει την ομάδα. Βρε, Λάζαρε, έχουμε προπονητή ο οποίος βλέπει. Δεν παίζει ο προπονητής, προπονεί. Βλέπει. Όταν δεν έχει παίχτες να παίξει, με ποιους θα παίξει, με σένα και εμένα. Μου βλέπει αν του κάνει ή δεν του κάνει. Έχεις μπερδευτεί, Δημήτρη. Γιατί εγώ να σου πω, αν με αφήσεις θα σου πω. Ναι. Αλλά άκουσε με. Εντάξει, διαφωνείτε, ρε παιδί, δεν χρειάζεται. Εγώ διαφωνώ με σένα, κάθετα διαφωνώ. Εντάξει. Κάθετα διαφωνώ και να σου πω γιατί. Γιατί αν οραματίζομαι εγώ ένα Παναθηναϊκό σαν αυτούς που λες, θα πάρω όλους τους άχρηστους, τους μυρωδιάδες και δεν θα μιλάω καθόλου. Δεν έχω ένα deal προσωπικά τίποτα με τον Κουντρουμπή και τον κάθε Κουντρουμπή. Αλλά πιστεύω και λέω: έχω το θάρρος της γνώμης μου και λέω: αυτός ο παίχτης δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Πότε το είπα, την ώρα που παίζει. Όχι, βέβαια. Μπράβο. Εγώ έχω πει με το Σάκη: δεν φωνάζετε, δεν κράζετε, δεν λουκάρουμε παίχτες μέσα στο γήπεδο την ώρα που παίζουν. Όταν βγαίνουμε μετά από μία εβδομάδα στις εκπομπές, κάνουμε κριτική. Και λέω: Κουντρουμπή, δεν έπαιξες καλά, αγόρι μου, δεν μ' αρέσεις, φύγε. Τέλος. Ναι, αλλά πώς να δεις. Τι πάει να πει, να μην την ξαναφορέσει τη φανέλα. Εγώ γι' αυτό το λέω. Εντάξει. Για δεν θέλω να την ξαναφορέσει. Άποψή σου. Αυτό είναι δική μου άποψη. Όπως είναι και η δική σου, σεβαστή. Έτσι είναι. Αλλά τουλάχιστον να έχουμε έναν προπονητή, βλέπει και άμα δεν μας κάνει, του λέει αγόρι μου, κάτσε στον πάγκο ή βρες μια άλλη ομάδα. Λοιπόν, δεν θέλω να στεναχωρήσω γιατί είναι μεγάλη. Έτσι. Εμένα δεν με στεναχώρησε καθόλου σε πληροφορία. Το να διαφωνούμε δεν είναι κακό. Εγώ τις απόψεις μου δεν τις αλλάζω. Ακόμα και να με στεναχωρήσει, δεν αλλάζω εγώ τις απόψεις μου. Εγώ δεν γουστάρω τέτοιους παίχτες, δεν μ' αρέσουν και λέω ότι δεν έπρεπε να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όχι γιατί είναι κακό παιδί ή είναι άσχημος. Γιατί δεν είναι καλός παίχτης για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είναι καλός παίχτης για την ΑΕΚ, για τον ΠΑΟ. Πολύ καλός μπορεί να είναι. Για μας δεν είναι και δεν τον θέλω. Είναι πολύ σαν το Κουντρουμπή, βρε Λάζαρε. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρωταθλητισμό, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ούτε είναι Β' εψανά ή Γ' εψανά ή δεν ξέρω τι. Κάνει πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό με τέτοιους παίχτες, μετρίου και κάτω δεν κάνεις. Δεν κάνεις. Έτσι, μπράβο. Άρα δεν θέλω να την ξαναφορέσει. Τέλος. Έγινε. Τώρα εσύ έχεις άλλη άποψη. Αμφιβάλλω αν θα δεις πότε τον Παναθηναϊκό έτσι όπως ονειρεύεσαι. Όπως τον ονειρευόμουν ή όπως τον ονειρευόμουν. Δεν θα το δεις όμως με τέτοια λογική. Δεν το θίξαμε ούτε τον βρήσαμε. Απλώς προσπαθούμε κι εμείς από εδώ υποδεικνύοντας κάποια πράγματα που ίσως δεν τα βλέπουν εκείνη τη στιγμή. Ή παίζονται και άλλα παιχνίδια. Ναι, αλλά και αυτό το παιδί να είναι. Τι αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί θα πάει να βρει μια άλλη ομάδα. Δεν θα χαθεί το παιδί. Θα πάει να βρει μια άλλη ομάδα που μπορεί να παίξει. Έγινε. Λοιπόν, γεια σου, Δημήτρη. Να πάω να παίξω και εγώ να πάρω 400 χιλιάρικα. Μη μου στεναχωριέσαι. Και εγώ καλό παιδί δεν είμαι. Μπρε, όλοι είμαστε καλά παιδιά. Έτσι. Άρα και εσύ να παίξεις, αφού είσαι καλό παιδί. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια τα βρήκατε. Δημήτρη. Καλό γεια σου. Πριν πίσω. Ωραία, τα όλοι θα παίξουμε, παιδιά, όλοι θα πάρετε. Ορίστε. Λοιπόν, να πούμε ότι παρελθόν είναι ο κύριος Μανολόπουλος, ο Σωτήρης Μανολόπουλος, μετά από 3 χρόνια παρουσία στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Μια και σιγά σιγά έρχεται ο καινούριος προπονητής, φέρνει τους δικούς του βοηθούς και προσπαθεί να ξεκινήσουν και οι μεταγραφές. Όπως ας πούμε, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για ένα πολύ καλό παίχτη πραγματικά, αλλά περιμένει πρώτα το NBA ο Μύρος Λαβραντούλιτσα. Έχει αρκετές προτάσεις και από ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη θέση του σέντερ και να πούμε ότι ο φίλος του Λάζαρου, ο Μπατίστα, οδεύει προς την Κίνα, στην τελευταία ομάδα της Κίνας μάλλον θα πάει, απερίψε πρόταση από κάποια τουρκική ομάδα, με αυτή που ήταν πριν έρθει σε εμάς. Να πούμε λοιπόν ότι ο σέντερ στη σεζόν που ολοκληρώθηκε έχει ένα σύντομο πέρασμα από την Μινεσότα. Κάποιοι τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να κάνει κάτι ιδιαίτερο και έμεινε ελεύθερος, είναι 27 χρονών, θέλει να παραμείνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στις επόμενες μέρες θα βρεθεί στις ΗΠΑ για να συζητήσει με κάποιες ομάδες που φέρουν να φέρεται ότι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Αν μείνει ικανοποιημένος, θα επιλέξει να αγωνιστεί το NBA, σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξει κάποια ομάδα από την Ευρώπη που... Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός αλλά και η Μακάμπη έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον παίκτη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αυτά. Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη γραμμή και να πάμε μετά στο τελευταίο βιντεάκι για σήμερα. Ποιο είναι. Μετά θα το πω, ρε φίλε. Σας αφήνω... Μην παρεξηγήσεις αυτό τώρα, ο Δημήτρης. Όχι, ρε, εντάξει. Νομίζω ότι έχω τίποτα, Δημήτρη, μαζί σου ή σου φώναξα. Αλλά εντάξει, έχω μία άλλη λογική εγώ, μπορεί να είναι και παράλογη, να είναι διαφορετική λογική δική μου από τη δική σου, Δημήτρη. Εγώ σέβομαι την άποψή σου, εσύ θεωρείς ότι μπορεί να φτιάξουμε Παναθηναϊκό πρωταθλητή
με παίκτες τέτοιου τύπου, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε. Και ιδίως με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, θες και πρόεδρους καλούς και προπονητές καλούς, δυνατούς, αλλά και παίκτες ομάδα καλή. Γιατί πρέπει να κερδίσεις τους απέναντι, οι οποίοι είναι 12, 13, 14. Πρέπει να κερδίσεις. Πρέπει να κερδίσεις. Δεν είπα τίποτα. Πρέπει να κερδίσεις και τους απέναντι. Οι οποίοι δεν είναι 11. Και τους από εδώ τώρα, εντάξει. Να πω, λοιπόν, ο φίλος μου Γιώργος Ροδιός λέει, χαριτολογώντας το λέω,